Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση σε αυτή την εκδήλωση, η οποία νομίζω ότι πέρα από τα ζητήματα που αναλύει, έχει και τη σημασία του ότι αναδεικνύει και μάλιστα ενσαρκώνει στο δημόσιο βίο εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις και τις πολιτικές θέσεις που είναι στοχοπροσιλωμένες στην ικανοποίηση των κοινωνικών συμφερόντων, των λαϊκών συμφερόντων, και είναι εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις και θέσεις που αντιστέκονται και διεκδικούν σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που υπάρχουν. Και νομίζω ότι, έτσι ξεκινώντας πολύ σύντομα και υπό την ιδιότητά μου ως πρώην Δημοτικού Συμβούλου, δυστυχώς δεν είναι καθόλου δεδομένη αυτή η στοχοπροσήλωση σε ένα ευρύ φάσμα των πολιτικών δυνάμεων, και μάλιστα μάλλον είναι εξαιρέσεις, και μια τέτοια εξαίρεση είναι και η Λαϊκή Συσπήρωση, που παρότι βρεθήκαμε σε διαφορετικές πολιτικούς σχηματισμούς, διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, η εκτίμησή μου προς τη σταθερότητα και την τόλμη με την οποία αντιμετώπιζε τα ζητήματα νομίζω ότι είναι δεδομένη και αξίζει να την σηματοδοτούμε. Ανέφερε προηγουμένως και ο Βασίλης ο Πατσιλάρας ορισμένα ζητήματα για το παραλιακό μέτωπο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που αναδεικνύει στην ολότητά του ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της επόμενης μέρας για τις πόλεις στην οποία ζουν οι άνθρωποι, και μάλιστα πώς αυτές οι πόλεις θα γίνουν λιγότερο βιώσιμες για αυτούς. Γιατί αυτή τη δεδομένη στιγμή έχει ξεκινήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο, θα το πω, project, γιατί τέτοιο είναι ένα επιχειρηματικό project σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα επιμείνω μόνο σε ένα σημείο που νομίζω ότι αναδεικνύει πολύπλευρα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει και με αυτό που ανέφερε ο Βασίλης στην Πλάζ. Στην Πλάζ αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής δεδομένο. Έχουμε το δεδομένο ότι η προηγούμενη διοίκηση άφησε ένα τέτοιο χώρο να ρημάζει από το 2013 που έληξε το Χρυσιδάνιο. Έχουμε το δεδομένο ότι η σημερινή διοίκηση το αντιμετωπίζει σαν ένα χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτου του Δημοσίου να παραδίδει τον 20% του τζίρου αυτής της επιχείρησης στην εταιρεία διαχείρισης του Δημοσίου, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στα χέρια της. Και αναδεικνύονται και ορισμένα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός του πώς η πολιτική βούληση και η επιθυμία υλοποίησης συγκεκριμένων σχεδιασμών μπορούν να ξεπεράσουν οποιοδήποτε εμπόδιο. Και εξηγούμε με βάση το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή τη στιγμή η ΠΛΑΖ της Αρετούς, οι τμήματα αυτής, επειδή ακριβώς ανήκουν με παλιά διατάγματα και αποφάσεις νομαρχών σε τμήματα ζωνών και για αλλού, θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι. Ο νόμος για αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους απαιτεί αυξημένη προστασία και απαιτεί να βρίσκονται εκτός της συναλλαγής, οποιασδήποτε φύσεως συναλλαγής, ακόμη και μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Και έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μια δημοτική αρχή και οι φορείς της πολιτείας, η ΕΤΑΔ, κάνουν συναλλαγές πάνω σε ένα δημόσιο κτήμα, παρανομώντας και καταπατώντας τους ίδιους νόμους που ψήφισαν. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί πολύ απλά δεν ενδιαφέρονται προφανώς ούτε καν για τις τυπικές αυξημένες ρυθμίσεις που βάζουν για την προστασία αυτών των χώρων και την διαβίωση των πολιτών, αλλά νομίζω ότι γίνεται φανερό ότι επιθυμούν πολύ περισσότερο αυτοί οι χώροι να αποτελέσουν ένα τεράστιο κέντρο εμπορικού κέρδους, να αποτελέσουν, να φύγουν δηλαδή από τη δημόσια σφαίρα και να αποτελέσουν χώρους τους οποίους η επιχειρηματική δραστηριότητα θα ανθίσει, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, αλλά νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι θα ανθίσει για πολύ λίγους, αποκλείοντας το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών της Καλαμαριάς. Άρα, τι έχουμε? Έχουμε ένα Δήμο και την πολιτεία η οποία παίρνουν νομικά έλεος αποφάσεις και παίρνουν και αποφάσεις οι οποίες εκφεύγουν τον ίδιο των δημοκρατικών πλαισίων που θέτουν. Γιατί το γνωρίζει και ο Βικέντιος πολύ καλά, η απόφαση λόγου χάρη για την Πλάση της Αρετσούς πάρθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Μια Οικονομική Επιτροπή η οποία, με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ολομέλειας, μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει νοθεύσει τη λαϊκή έκφραση. Και έχει νοθεύσει τη λαϊκή έκφραση γιατί, ενώ υπήρξε μια δεδομένη, ένας δεδομένος πολιτικός συσχετισμός την περίοδο των εκλογών του 2019, μετά τι ήρθε και έκανε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, άλλαξε αυτούς τους πολιτικούς συσχετισμούς
στο όνομα μιας δήθεν κυβερνησιμότητας των Δήμων. Άρα έχουμε ένα τρίπτυχο, το οποίο νομίζω ότι εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή της πολιτικής που υλοποιείται, τόσο σε επίπεδο κεντρικό όσο και σε επίπεδο τοπικό, το οποίο αναδεικνύει και το γεγονός ότι είναι ίσως ένα μικρό μέρος ο νομικός αγώνας ο οποίος μπορεί να κάνει οποιοδήποτε φορέας και οποιασδήποτε κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, αλλά ένας ακόμη μεγαλύτερος αγώνας, αυτός που πρέπει να δώσουμε, κλείνω άμεσα, είναι ένας ακόμη μεγαλύτερος αγώνας, αυτός που πρέπει να δώσουμε στο επίπεδο τόσο της αντίστασης όσο και της διεκδίκησης κάθε μέρα και σε κάθε ζήτημα το οποίο ανακύπτει. Ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση.